Καλησπέρα σα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ μαζί σα και μέσα από αυτόν τον εξαιρετικό θεσμό του TEDx να μπορώ να μοιραστώ κι εγώ την πρωτοποριακή μου δράση. Η ζωή μου ξεκίνησε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα. Ίσως ξέρετε την Ελευσίνα σήμερα, η οποία είναι μια βιομηχανική πόλη. Όμω τα παλιά χρόνια η Ελευσίνα ήταν μια ιερή πόλη. Ήταν η πόλη του Εσχήλου, τη Δήμητρα, τη Περσεφώνη και των Ελευσινίων Μυστηρίων. Θυμάμαι όταν πήγα πρώτη φορά στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, οι πληροφορίες που πήρα εκεί και όλα αυτά που συνειδητοποίησα ήταν πολύ πολύ ιδιαίτερα για μένα. Βέβαια, τότε δεν ήξερα στο Δημοτικό πόσο πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν στη μετέπειτα ζωή μου. Στοιχεία όπως υπερδυνάμεις, ψυχή, μυστήριο, έγραψαν μέσα στο μυαλό του μικρού παιδιού και πολύ αργότερα επηρέασαν τις επιλογές μου. Ένα άλλο σημείο από την παιδική μου ηλικία, όμως, που αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, είναι πως μου άρεσε πάρα πολύ να βοηθάω τους φίλους μου και τους συμμαθητές μου στα προβλήματά τους. Ήθελα, αν μπορούσα, να βοηθήσω όλους τους ανθρώπους να μην έχουν προβλήματα. Τότε δεν ήξερα, ήμουν παιδί. Μετά όμως, όταν συνειδητοποίησα ότι αυτό το ταλέντο μπορώ να το εξελίξω σε ικανότητα, και έχοντας πάντα στο μυαλό μου αυτά που είχα ακούσει και είχα δει τότε στον αρχαιολογικό χώρο, η επιλογή της ψυχιατρικής ως επάγγελμα ήταν μονόδρομος. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να πάω στην ψυχιατρική. Μέσα από την επιστήμη μου πήρα πολλές απαντήσεις, πολύ σημαντικές, πολύ σπουδαίες και έμαθα μεθόδους και τρόπους να βοηθάω τους περισσότερους ανθρώπους στα προβλήματά τους. Κάποια στιγμή όμως έφτασα σε ένα διέξοδο δεν μπορούσα να απαντήσω σε όλα αυτά που με ρωτούσαν οι άνθρωποι που απευθύνονταν σε μένα. Έτσι λοιπόν έπρεπε να βρω καινούριου δρόμου, να βρω καινούριε απαντήσει. Τότε ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου στην Art Therapy. Κυρίω στην Art Therapy εστιάστηκα στον, στην ε, ιστορία της τέχνης και στην αποκωδικοποίηση των συμβόλων. Δηλαδή, προσπαθούσα να βρω καινούριε ερμηνείε για τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τον τρόπο σκέψη των ανθρώπων, γιατί ό,τι είχα λάβει μέχρι τότε από την επιστήμη δεν μου έδιναν ολοκληρωμένε απαντήσει. Άνοιξε ένα καινούριο κόσμο μπροστά μου. Η αποκωδικοποίηση των συμβόλων και το γεγονό ότι οι άνθρωποι, όταν ζωγραφίζουν, δίνουν άλλα μηνύματα, με εντυπωσίασε. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησα αυτό το, το εκπληκτικό ταξίδι το οποίο όμως πάλι με έφτασε σε ένα ταβάνι. Ένα ταβάνι στη βασική ερώτηση. Γιατί οι άνθρωποι άλλο θέλουν και άλλο στο τέλος κάνουν. Φαντάζομαι ότι σας έχει απασχολήσει, αν όχι όλους τους περισσότερους. Γιατί άλλο θέλουμε και άλλο στο τέλος κάνουμε. Έπρεπε λοιπόν να βρω μια άλλη προσέγγιση που να μου δώσει κι άλλες απαντήσεις. Γιατί ήμουν ανήσυχο πνεύμα, όπως είπε και πριν η κυρία που με προλόγησε. Όμως, οι απαντήσεις αυτές πλέον έπρεπε να είναι από ένα καινούριο πεδίο. Και ξέρετε, οι περισσότεροι, πως όταν δεν μένουμε μέσα στον κύκλο βολικότητάς μας, όταν δεν μένουμε μέσα σε αυτά που έχουμε μάθει, αλλά θέλουμε να πάμε τη ζωή μας ένα βήμα πιο πέρα, το κύριο πράγμα που βιώνουμε, το κύριο συνέστημα που βιώνουμε, είναι πόνος. Είναι ψυχικός πόνος. Πρέπει να δώσουμε μάχες για να πάμε παρακάτω. Εγώ, λοιπόν, αποφάσισα να πάω τη ζωή μου πιο εκεί Αποφάσισα να σπάσω αυτό το ταβάνι που είχε μπει στις γνώσεις μου και στην αντίληψή μου. Το ταβάνι βέβαια όταν το σπάς, το σπάς με το κεφάλι σου. Και όταν το σπάς με το κεφάλι σου, ή κάνεις καρούμπαλο ή σπάς το ίδιο σου το κεφάλι. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισα να βουτήξω μέσα στο βάθος για να ανακαλύψω το ύψος μου. Ήθελα να βρω καινούριε απαντήσεις. Ήθελα να ολοκληρώσω το παζλ των, των γνώσεών μου. Τώρα, όταν κοιτώ αυτή τη διαδρομή, σκέφτομαι πόσο πολύ καλά έκανα και πόσο ε, τέλειες ήταν οι επιλογές που πήρα. Όταν, βέβαια, ε, περνούσα αυτό το ταξίδι, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, ομολογουμένως. Εκτός όμως από τις γνώσεις, και εδώ θέλω να σταθώ και να το πω έτσι μπροστά σας, μέσα από αυτό το ταξίδι δεν βρήκα μόνο γνώσεις, δεν ικανοποίησα δηλαδή μόνο τις απορίες μου, αλλά βρήκα και την ευτυχία. Γιατί μέσα από αυτό το ταξίδι συνάντησα τον πολύ αγαπημένο μου συνοδοιπόρο και μετέπειτα σύζυγο, τον Ιωάννη. Μαζί με τον Ιωάννη ξεκινήσαμε να μελετάμε αρχαία ελληνική γραμματεία, συγκριτική θρησκεολογία και ιερή γεωμετρία. Ένα τελείως διαφορετικό πεδίο γνώσεων. Κυρίω μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία εντοπίσαμε ψάξαμε να εντοπίσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα αναπάντητα γιατί. Βέβαια, μόνο μέσα από την έρευνα και τη μελέτη των βιβλίων δεν καταλήγει κανείς στα σωστά συμπεράσματα. Για να μπορέσει κάποιο να πάρει σωστά συμπεράσματα και ολοκληρωμένα, χρειάζεται να πάει και επιτόπου. Επιτόπου σε σημεία δύναμης γνώσης αρχαίων πολιτισμών. Έτσι, ταξιδέψαμε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα για να μπορέσουμε να βρούμε τις απαντήσεις στην αποκωδικοποίηση των παγκοσμίων αρχιετυπικών συμβόλων. Τι είναι αυτά, τα παγκόσμια Αρχιετυπικά σύμβολα, είναι τα σύμβολα που για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη σημαίνουν το ίδιο ή κάτι παραπλήσιο. Και πηγαίνοντας σε όλους τους πολιτισμούς, σε επιτόπου έρευνα, είδαμε ότι οι άνθρωποι ζωγραφίζουν ή αποτυπώνουν πολλά πράγματα που σκέφτονται με ασυνείδητο τρόπο, με κοινό τρόπο. Έτσι λοιπόν προσπαθούσαμε να βρούμε ποιο είναι αυτό το στοιχείο που είναι κοινό για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Και εκεί, ξαφνικά, από εκεί που δεν το περιμέναμε, με τρόπο που δεν το περιμέναμε, μα ήρθε η έμπνευση. Η έμπνευση για κάτι που ήταν μπροστά μα. Γιατί οι μεγάλε αλήθειε, όπω ξέρετε, είναι μπροστά μα, είναι απλέ. Αρκεί να δούμε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο. Και τι ανακαλύψαμε, Ανακαλύψαμε μία άλλη χρήση των γεωμετρικών σχημάτων. Μία χρήση χρήσιμη για όλη την ανθρωπότητα. Και γιατί τολμάω να πω για όλη την ανθρωπότητα. Γιατί τα γεωμετρικά σχήματα είναι τα μόνα σύμβολα που για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη σημαίνουν ακριβώς το ίδιο. Σκεφτείτε, ένα τρίγωνο, ανεξαρτήτως αν είσαι γυναίκα, άντρας, ενήλικας ή παιδί, θρησκευτικής, πολιτικής, οικονομικής κατάστασης, δεν το βλέπεις, δεν το φαντάζεσαι με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο ένα κύκλο, το ίδιο ένα ρόμβο, είναι γεγονός λοιπόν ότι τα γεωμετρικά σχήματα είναι τα μόνα σχήματα που για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη είναι ίδια, είναι κοινά. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός. Δεν μπορούσαμε να το προσπεράσουμε έτσι. Για να υπάρχει αυτό το γεγονός, σίγουρα έχει μία ερμηνεία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη μας. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε ποια είναι αυτή η ερμηνεία. Και έτσι εμβαθύναμε ακόμα περισσότερο μέσα στην έρευνά μας και κυρίως σταθήκαμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί πιστεύαμε ότι πολλές απαντήσεις μπορούμε να βρούμε αν μελετήσουμε τα κείμενα με ένα διαφορετικό τρόπο. Και τότε συνδυάσαμε τη φράση που έλεγε ο Πυθαγόρας ότι τα γεωμετρικά σχήματα εμπεριέχουν μορφή νοημοσύνης. Όπως επίσης και τη θέση του Πλάτωνα ότι υπάρχει ένα πεδίο, το πεδίο των ιδεών. Και τέλος, με κάποιον πολύ πιο σύγχρονο, το Jung, που μιλάει για το συλλογικό και το ατομικό ασυνείδητο. Τι είπαμε δηλαδή εμείς. Όπως και τόσοι άλλοι επιστήμονες κατά καιρού, ότι υπάρχει ένας χώρος στην ύπαρξή μας, ο οποίος είναι αόρατος. Δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε με τις πέντε αισθήσεις μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο μπορούμε να εισέλθουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και αν αυτός ο τρόπος υπάρχει και είναι κοινό για όλους τους ανθρώπους, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Για να μπορέσουμε όμως να δηλώσουμε τα αποτελέσματά μας, έπρεπε να κάνουμε πειράματα και μετρήσεις και πειράματα μετρήσιμα με αποτελέσματα βάσει επαναληψιμότητας. Δηλαδή έπρεπε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι με ένα συγκεκριμένο τρόπο να καταλήξουν κάπου και αυτό να δίνει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, θεσπίσαμε μία μέθοδο, την πρώτη ελληνική μέθοδο διεύρυνση τη αντίληψη, την οποία την είπαμε σφαιρική αντιληπτικότητα. Και γιατί την είπαμε σφαιρική αντιληπτικότητα, γιατί η σφαίρα είναι το τέλειο γεωμετρικό σχήμα. Και η αντιληπτικότητα είναι η ικανότητα εξέλιξη της ιδιότητα της αντίληψη. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το τέλειο σχήμα, μπορούμε να εξελίξουμε κι άλλο την ικανότητά μας να βλέπουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά. Και βέβαια και όλα τα γεωμετρικά σχήματα που θα σας πω στη συνέχεια επιγραμματικά. Θεσπίσαμε τρία κλειδιά για τη μέθοδό μας. Τις οκτώ διαστάσεις αντίληψης σε αυτού, την εικονοποίηση και τις νοητικές ασκήσεις εμπνευσμένη γεωμετρίας. Τι είναι αυτά τα κλειδιά όμως, θα σας πω έτσι λίγα λόγια μέσα από αυτό το βήμα. Σας είπα πριν ότι μελετήσαμε και αποκωδικοποιήσαμε τα παγκόσμια αρχιτυπικά σύμβολα. Ένα από αυτά είναι το οκτώ και η σχέση του με το άπειρο, όπως βλέπετε. Το ξέρετε, το έχετε σκεφτεί, το έχετε δει μπροστά σας. Ποια είναι όμως η σχέση τους, τι ανακαλύψαμε εμείς. Για το ασυνείδητό μας, που δεν υπάρχει προσανατολισμός, γιατί σκεφτείτε, όταν φανταζόμαστε, όταν ονειρευόμαστε, όταν κάνουμε όνειρα για το μέλλον, αυτά που βλέπουμε στη φαντασία μας ταυτίζονται με το δωμάτιο μέσα στο οποίο είμαστε. Όχι φυσικά. Τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα δεν επηρεάζουν το ασυνείδητό μας. Οπότε, η κάθετη και η οριζόντια απεικόνηση του ίδιου συμβόλου μπορεί για το ασυνείδητό μας να ταυτίζονται. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε πως αν ένα θέμα το αναλύσουμε από οκτώ μεριές, θα έχουμε αγγίξει τις άπειρες προεκτάσεις του. Ναι, τις άπειρες προεκτάσεις του. Είμαστε ικανοί, έχουμε τη δυνατότητα, απλά δεν ξέραμε τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, θεσπίσαμε οκτώ διαστάσεις διεύρυνσης της αντίληψης. Ποιες είναι αυτές, Εντάξει, η πρόστια, η οποία ασχολείται με πληροφορίες βάσει της εξωτερικότητάς μας, ή ο πίστια, η οπίστια η οποία συλλέγει πληροφορίες βάσει των φόβων μας, η δεξιά που είναι η χειριστική, είναι η διάσταση με την οποία συλλέγουμε πληροφορίες βάσει των χειρισμών που μπορούμε να κάνουμε, η αριστερή, η προστατευτική, βάσει της ικανότητάς μας να προστατευόμαστε, η άνω, βάσει της ικανότητάς μας να εξελισσόμαστε, η κάτω, βάσει της ικανότητάς μας να εδρεωνόμαστε, να φέρνουμε αποτέλεσμα, να κάνουμε δράση, να βγαίνουμε από την απραξία. Η έσω έχει να κάνει με τα συναισθήματά μας και η έξω έχει να κάνει με τη σχέση μας με τους άλλους. Έτσι λοιπόν, συλλέγοντας πληροφορίες από όλες αυτές τις διαστάσεις, μπορούμε να βγάλουμε πολύ πιο εύκολα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, νιώθουμε και συμπεριφερόμαστε. Θα πω ένα παράδειγμα για να έτσι το κάνουμε λίγο πιο εύκολο και να δούμε πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε τις διαστάσεις. Μία βασική ερώτηση που όλοι οι άνθρωποι την έχουν αντιμετωπίσει είναι «Γιατί επιλέγω λάθος συντρόφου στη ζωή μου» Πιστεύω ότι σας έχει απασχολήσει τους περισσότερους. «Γιατί επιλέγω λοιπόν λάθος συντρόφου στη ζωή μου ενώ δεν το θέλω, ενώ δεν είναι η επιθυμία μου, ενώ άλλο θέλω, άλλο στο τέλος κάνω». Συλλέγοντα λοιπόν πληροφορίες από τις οκτώ διαστάσεις μας, μπορούμε να απαντήσουμε στις επιμέρους ερωτήσεις. Αυτό που εκπέμπω βάσει της εξωτερικότητάς μας, είναι αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω στο άλλο φύλλο? Είναι αυτό το μήνυμα που θέλω να εκπέμψω για να έλξω τον άνθρωπο που επιθυμώ? Βάσει της οπίστειας πρέπει να απαντήσουμε στην ερώτηση, τι φοβάμαι ότι θα συμβεί, αν μπω σε μία σχέση ή αν βγω από μία σχέση. Βάση της δεξιάς, έχω μάθει να διαχειρίζομαι σωστά το ναι και το όχι. Βάση της αριστεράς, πώς εγώ προστατεύω τον εαυτό μου μέσα ή έξω από αυτήν τη σχέση. Βάση της άνω, με εξελίσσει αυτή η σχέση, με πάει κάπου. Βάση της κάτω, πώς... Ε, εδρεώνομαι, τι κερδίζω από αυτή τη σχέση. Κερδίζω κάτι ή χάνω. Βάσει τη έσω. Ποια είναι τα συναισθήματά μου. Τι νιώθω εγώ για αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν ανακαλύψω τι είναι αυτό που νιώθω, μπορώ να το διαχειριστώ τελικά. Και βάσει τη έξω, πόσο με νοιάζει τι λένε οι άλλοι σε αυτή τη σχέση. Με νοιάζει. Και αν με νοιάζει, γιατί. Αφού λοιπόν θα συλλέξω όλες αυτές τις πληροφορίες και θα απαντήσω σε όλες αυτές τις υποερωτήσεις, μετά χρειάζεται να μπω και λίγο πιο βαθιά στο ασυνείδητό μου για να απαντήσω στη βασική ερώτηση ποια είναι η αιτία που ενώ δεν το θέλω, στο τέλος πάλι στο ίδιο καταλήγω. Εδώ λοιπόν έρχονται οι ασκήσεις εμπνευσμένη γεωμετρίας μέσω της οικονοποίησης. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω τα βασικά συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει και εμείς κάνοντας τις αντίστοιχες ασκήσεις και χιλιάδες άνθρωποι που έχουν ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο τα τελευταία χρόνια και αυτές οι απαντήσεις είναι οι εξή. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει ένα γωνιώδες γεωμετρικό σχήμα για να εισέλθει μέσα στο ασυνείδητό του και να συλλέξει τις αντίστοιχες πληροφορίες, η προσέγγιση της πληροφορίας θα είναι διανοητική περισσότερο. Αν το γεωμετρικό σχήμα είναι καμπύλο, τότε θα είναι συναισθηματική προσέγγιση οι πληροφορίε. Επίση, αν το γεωμετρικό σχήμα έχει αυτό το χρώμα ή το άλλο χρώμα στο περίγραμμά του, η πληροφορία πάλι θα είναι διαφορετική, γιατί θα πάω σε άλλο σημείο του ασυνειδήτου μου. Θα πάω σε άλλη αποθήκη πληροφοριών μπαίνοντα εντό μου. Επίσης, αν τα γεωμετρικά σχήματα είναι δυσδιάστατα ή τρισδιάστατα, διαφέρει η πληροφορία, γιατί μέσα από το τρισδιάστατο σχήμα έχουμε άλλο όγκο στην πληροφορία. Και τέλος, αν είμαι ακόμα, ψάχνομαι ακόμα περισσότερο και είμαι και λίγο πιο τολμηρός, αν αφαιθώ και περάσω την προσοχή μου μέσα από το γεωμετρικό σχήμα, θα μεταφερθώ σε έναν άλλο τόπο και εκεί η πληροφορία θα είναι πολύ πιο βαθιά, πολύ πιο σημαντική και θα συνοδεύεται και με πολύ πιο έντονα συναισθήματα. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά μέσα από τη μέθοδό μας, τι κάνουμε. Συλέγουμε πληροφορίες από το συνειδητό μας, το ταξινομούμε και χρησιμοποιώντας τα γεωμετρικά σχήματα, μπαίνουμε πολύ πιο βαθιά για να πάρουμε πολύ πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα μυστικά που θεωρούνται μυστικά στο πώς θα εισέλθουμε στο ασυνείδητό μας, δεν είναι πλέον μυστικά. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε όχι μόνο σε συναισθηματική φύση ερωτήματα, αλλά ακόμα και στο πώ να επιλέξουμε τη δουλειά μα, πώ να επιλέξουμε συνεργάτες, πώ να ιεραρχήσουμε τι ανάγκε μα, πώ να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και σε μία σειρά, ακόμα και πώ να απαντήσουμε σε πιο βαθιά υπαρξιακά θέματα που μα απασχολούν τον καθέναν με διαφορετικό τρόπο. Και φυσικά ο τρόπος του να εισέλθει στο ασυνείδητό σου μέσω της χρήσης των γεωμετρικών σχημάτων είναι ο μόνος αντικειμενικός τρόπος. Οτιδήποτε άλλο είναι υποκειμενικό. Γιατί είναι αντικειμενικό, γιατί όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη εικονοποιούμε τα γεωμετρικά σχήματα με τον ίδιο τρόπο. Τα γεωμετρικά σχήματα, λοιπόν, είναι αντικειμενικά. Και ο τρόπο για να εισέλθει κάποιο στο ασυνείδητό του με τη βοήθεια των γεωμετρικών σχημάτων είναι αντικειμενικό. Χάνεται δηλαδή όσο το δυνατόν η υποκειμενικότητα. Τελειώνοντα, θα ήθελα να σταθώ σε μία φράση που ίσω κάποιοι από εσά να ξέρετε ότι ήταν έξω από την Ακαδημία του Πλάτωνα. Μηδή αγιομέτρητο ησίτο ή αγιομέτρητο μηδή ησίτο. Τι έλεγε λοιπόν τότε ο Πλάτωνας, κάποιο που δεν ξέρει γεωμετρία να μην εισέλθει στην Ακαδημία. Δεν μπορεί να μάθει φιλοσοφία κάποιο που δεν ξέρει γεωμετρία. Λέτε ο Πλάτωνας να το ήξερε το μυστικό. Λέτε τα γεωμετρικά σχήματα πράγματι να είναι οι πύλε για το ασυνείδητό μα. Λέτε, μήπω. Σα ευχαριστώ πολύ.